Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε συνάδελφε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Δεν χρειάζεται. Εσείς και η κυρία Κέλλη. Έτσι, ναι, εμείς. Αυτοπροσώπως. Κύριε συνάδελφε, με συγκλώνησε. Γιατί? Δεν νόμιζα ότι είμαι στον Αντένα. Α! Όχι. Ο Παπαδάκης και κάτι άλλο, εκεί μυστήρι. Ναι. Από το παρελθόν, όταν, επειδή με θέλαν πολύ σε κοπές, συνήθως τα αφεντικά τους λέγανε μη το Τριανταφυλόπουλο θα ανοίξει το στόμα του, δεν μπορείς να τον μαζέψεις και τέτοια. Ναι, καλά, εντάξει, λοιπόν, όταν καλείς Τριανταφυλόπουλο, το καλείς με άμα έχεις άγνοια κινδύνου, εντάξει, δεν είναι θέμα. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, είναι σαν να λες τη Λίβερπουλ έλα να παίξουμε μπάλα και να ξεχνάς ποιος είσαι, κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Προς Θεού, προς Θεού. Είδατε έπαρξη που έχω πρωί. Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Δεν ήθελα να σας το πω γι' αυτό, ήθελα να σας το πω για άλλο λόγο. Γιατί? Με καλούσαν λοιπόν και έλεγαν. Παρότι διαφωνούμε με τον κύριο Θεαθόπουλο σε πάρα πολλά, οφείλουμε, ξέρετε, αυτό είναι πολύ προσβλητικό να αρχίζει ο άλλος να σου λέει παρότι διαφωνούμε με τον κύριο Θεαθόπουλο. Τότε με καλείτε. Εγώ γι' αυτό είπα μερικός. Είπα ή μερικός ή ολικός. Δεν είπα για κύριε Μωυσή, παρακαλώ. Ναι. Εσείς ίσα είπατε είτε διαφωνούν εκείνοι μαζί μας είτε συμφωνούν. Μπράβο. Δεν είπατε για εσάς. Α, μπράβο, σωστό. Ακούω πολύ καλά τι λέει ο συνομιλητής. Έτσι. Αλλά γέλαγα τώρα γιατί λέω: κοίταξε να δει τι άλλοι λέγανε το αντίθετο. Ναι. Όχι, αυτό τυχαίνει να είναι και το μότο μας εδώ. Δηλαδή, αυτό που λέω πάντα και το λέμε εδώ πάρα πολύ συχνά είναι ότι εμείς θεωρούμε, όταν μιλάμε περί αντικειμενικότητας, αυτό το μύθο περί αντικειμενικότητας, ότι θα πούμε μόνο το ρεπορτάζ και δεν θα εκφέρουμε άποψη, το θεωρώ λίγο. Κορυδεύουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Αυτό το λένε μόνο οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί του σωλήνα για να αποφύγουν. Μπράβο, ναι, μπράβο. Λοιπόν, αντικειμενικότητα είναι να λες την άποψή σου ξεκάθαρα, να έχεις άποψη, αλλά να έχεις την τόλμη και τα παντελόνια που λέμε να καλείς και την αντίθετη άποψη και να ακούγεται. Να δίνεις χώρο και χρόνο στην αντίθετη άποψη. Όταν είχα πάει στο Ιράκ, πέρασε ένας μήνας αεροσκαφών. Αμερικάνοι ήταν και σοπαίδω σε ένα χωριό και μετράγαν τους άμαθους και το παιδάκι σκοτωμένους. Εγώ έπρεπε να είμαι αντικειμενικός, να μετράω τα αυτόματα και να λέω: κοιτάξτε, δεν είναι. Ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή, είναι αστείο να το λες αυτό. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Τον δημοσιογράφο, αν δεν τον ακουμπάει το συνέστημα, πάβει να είναι δημοσιογράφος, αρκεί να γνωρίζει να διηλύζει την είδηση από το συνέστημα. Ναι. Μπράβο. Και στο κάτω-κάτω και ο δημοσιογράφος και αυτός πολιτικό είναι, έχει απόψεις, έχει θέσεις, έχει ιδεολογική προέλευση και ιδεολογική κατεύθυνση προσωπική, δεν εννοώ, όχι ότι του την επιβάλλει κάποιος, και από εκεί και πέρα το θάρρος είναι να αντιμετωπίζεις και την αντίθετη. Από το 89, συγγνώμη, έβαλα ένα χ στα, δεν ξαναψήφισα και στα κόμματα και σε όλα, είμαι αριστερός του Χέμινγκουέι και του Τσε Γκεβάρα. Ναι, αυτό είναι ιδεολογική ιδεολογική ταυτότητα είναι αυτό. Είναι πολύ ρομαντική ιδεολογική ταυτότητα και δεν με επηρεάζει το πολιτικό γίγνεσθε εδώ, οπότε μπορώ να σας πω την υποκειμενική μου άποψη. Σωστό, μπράβο. Άρα αυτό... λοιπόν, εδώ πώς βλέπετε τις εκλογές στο κίνημα αλλαγής. Θέλουμε ένα σχόλιο. Θέλουμε το πολιτικό σας σχόλιο. Ένα σχόλιο και για τη διαδικασία και για την εκτίμηση για το Β' γύρο. Για ποια, για το Πασόκ. Για το κοινά, για το Πασόκ. Ναι, Πασόκ. Ναι. Αυτοί πήραν την αντιπροσωπή όταν έκλεισε το εργοστάσιο. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Καταλάβατε, εδώ είναι αστεία τα πράγματα. Λέτε να μην ξανανοίξει το εργοστάσιο, να μην επαναλειτουργήσει. Εργοστάσιο δεν λειτουργεί έτσι κι αλλιώς. Η αντιπροσωπεία θα πουλήσει όσα έχει, ότι είναι σε απόσυρση και θα πάει στην άκρη. Τελειώσαν αυτά τα κόμματα. Τώρα από πίσω γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος είναι πίσω από το κοινάλο. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που τους στηρίζουν οικονομικά. Ποιος τον ήξερε, παιδιά, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη δηλαδή. Ο άλλος, πάλι ο Παπανδρέου, δεν είχε αυτή την ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια να πει ότι τέλειωσε ο κύκλος μου, έκλεισα κακήν κακός, έκανα αυτό που έκανα, κρίθηκε από τον κόσμο, τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή τι σέρνει το όνομα του πατέρα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα αυτό των εμβολίων, το οποίο είναι ένα και θέμα που ταλανίζει και το δημοσιογραφικό κόσμο υπό την έννοια των... Ναι, δεν τέλειωσα με αυτό. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Αφήνουμε τους πίσω-πίσω στην ουρά, εντάξει, και βάζουν για να υπάρχουν. Ναι. Λοβέρδο. Ναι. Ο άνθρωπος είναι τόσο καιροσκόπος που βγήκε μία μέρα πριν τις εκλογές, την ΕΡΤ, όπως βγήκε, να πει ότι θα εμβολιάζω
και τις υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ. Δεν θα αφήσω κανένα. Ήθελε να εκλεγεί. Ναι. Εντάξει. Όταν βλέπεις τις γκάφες του Μητσοτάκη και εσύ εμφανίσαι βασιλικότερος του Μητσοτάκη και θες να κερδίσεις τις εσωκομματικές εκλογές, ναι, είσαι κορόιδο. Καστανίδης, Χριστίδης και Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής. Έχει έναν πολιτισμό συγκεκριμένο. Δεν έχει όμως ούτε τη στόφα, ούτε το... Ναι. Δεν έχει το αίρισμα αυτό που χρειάζεται για να γίνει. Για να γίνει κάποιος ηγέτης, πρέπει να τον αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Μπορεί να τον πείσει. Και πρέπει να μην... με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, έτσι, mm-hmm, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν μπορείς να είσαι συγκεντρωτικός. Εγώ είμαι το αφεντικό και κάνω ό,τι γουστάρω. Τους συσχετισμούς στον χώρο της κεντροαριστεράς, αυτό το αποτέλεσμα ή, εν πάση περιπτώσει, η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να τους αλλάξει. Δεν, κεντροαριστερά δεν υπάρχει, διότι η κεντροαριστερά είναι το κομμάτι αυτό το μεγάλο του ΠΑΣΟΚ που μετακινείται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν πηγαίνει προς το, δεν επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΙΝΑΛ, ας πούμε το ΚΙΝΑΛ εμένα. Μόνο που τα ακούω είναι σαν αντιβιωτικό ΚΙΝΑΛ. Επικοινωνιακά είναι χι. Ας πούμε από εκεί αρχίζει. Εντάξει, νομίζω θα γυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ σιγά σιγά τώρα, έως ταχύως. Έτσι. Οι τουλιώτητες πίσω δεν γίνεται. Ναι. Σωστό. Εδώ που τα λέμε έτσι κι αλλιώς, είπαμε το ΠΑΣΟΚ είναι παντού και επί ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε κατά μία έννοια και τώρα ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ κυβερνάει με το Μητσοτάκη, οπότε δεν είναι. Ό,τι και να ψηφίσω οδηγεί στο ΠΑΣΟΚ. Στην Ελλάδα κυβερνούν Βαρδιογιάννηδες, Κοπελούζη, αυτή. Εντάξει τώρα, ναι. Αυτό όχι, το λέμε τώρα, μιλάμε με όρους πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Με όρους πολιτικού σας μιλάω. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι αστειότητες. Όσο δεν εκλέγονται άνθρωποι έξω από τζάκια. Mm-hmm. Καλά, ο Ανδρουλάκης από ποιο τζάκι είναι. Αφού προηγουμένως λέγαμε ότι δεν τον ξέρει κανένας. Τι να πάρει ο Ανδρουλάκης, θα κυβερνήσει ποτέ κανένας Ανδρουλάκης στην Ελλάδα. Καλά, μισό λεπτό. Τζάκια δεν θέλουμε. Το Ανδρουλάκηδες δεν θέλουμε, τι θέλουμε. Μισό λεπτό. Άλλο λέω ότι δεν θα κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης, είναι καταλήτης. Δηλαδή, αν πάρει ένα 5-6% το όποιο ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει, θα είναι καταλήτης στον αγώνα των δύο πρώτων. Ας πούμε, απλή αναλογική, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν πολλοί σχετισμοί. Mm-hmm. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Δε Τσίπρας, ο οποίος ήταν έξω από τα τζάκια, δηλαδή έξω από τα τζάκια, είναι ίσως η πρώτη φορά που βγαίνει ένας άνθρωπος, γιατί έξω από το σύστημα είχε εκλεγεί ο Ράλης. Συγγνώμη, από το χεράκι τον πήρε τον Τσίπρα ο Αλαβάνος, δεν ήταν μέρος του συστήματος ο Αλαβάνος. Ναι, ένα λεπτό να εξηγήσω. Εννοώ τα μεγάλα πολιτικά τζάκια. Είναι το Πανδρέο, ο Καραμαλής, Μητσοτάκης. Εντάξει. Η ενδιάμεση ράλη τη Σιμίτη είναι συμπληρώνει τον χρόνο που χρειάζεται για να οριμάσουν οι παίκτες των μεγάλων τζακιών. Καταλάβατε τι γίνεται. Ναι. Πάει η ιδέα, πρέπει να τελειώσει. Εδώ δεν είναι Μποτσουάνα. Σωστό. Η ίωση δεν αντιμετωπίζεται. Ναι. Πρέπει να τελειώσει κάποτε. Είναι μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του... κορονοϊού. Να πάμε στα της ιολογίας λίγο. Και γιατί λέω να πάμε στα της ιολογίας, γιατί προσέχω τώρα προσεκτικά, διαλέγω προσεκτικά τις λέξεις μου για την ερώτηση. Γιατί βλέπω τακτικές αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Μάκη Τριανταφυλόπουλο και στο Zoogla.gr τα θέματα που ανεβαίνουν υπέρ της ελεύθερης επιλογής για τον εμβολιασμό ή μη, με σκληρή κριτική για την πίεση που ασκείται ποικιλοτρόπος στους ανεμβολίαστους προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό του εμβολιασμού, αλλά και με μια εμφανή βαρύτητα, θα μου επιτρέψει, σε θέματα και στη φιλοξενία απόψεων που ενισχύουν την επιφύλαξη έναντι των εμβολίων. Και ρωτώ, δεν έχει αποδειχθεί ως τώρα πως την πιθανή επαφή με τον κορονοϊό είναι ασφαλέστερο αν είναι κάποιος εμβολιασμένος και δεν είναι καθήκον της πολιτείας να εξασφαλίσει αυτή την ασφάλεια για το μέγιστο δυνατό ποσοστό του πληθυσμού. Ακόμα και για εκείνους που δεν ενδεχομένως πιστεύουν. Θα είμαι ξεκάθαρος μαζί. Ναι. Και δεν θα σας μπερδέψω καθόλου. Ωραία. Εγώ εμπιστεύτηκα τους κορυφαίους ιολόγους στον πλανήτη. Ναι. Mm-hmm. Τυχαίνει ένας από αυτούς να είναι ο λοιμοξιολόγος και τα λοιπά. Mm-hmm. Ένας από αυτούς είναι ο Ιωαννίδης του Στάνφορντ. Ναι. Θεωρείται γκουρού. Πώς θα το κάνουμε. Mm-hmm. Οι γκουρού είναι λίγοι. Είναι αυτός, ο Μοντανιέ, ο Μπακί και κανένα δύο ακόμα. Με ποιο κριτήριο θεωρείται γκουρού? Γιατί έχω μιλήσει κι εγώ με κόσμο και δεν θεωρούν τον κύριο Ιωαννίδη γκουρού. Όχι, γκουρού. Ο Ιωάννης, κοιτάξτε, όταν ένα Στάνφορντ και ένα Χάρβαρντ στέκονται προσοχή σε έναν επιστήμονα, ναι, δεν έχει κανένας
Φιλιππινέζος δικός μας δικαίωμα να τον αμφισβητήσει επειδή πήρε ένα πτυχίο ιατρικής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αμφισβητούνται. Ας πούμε, ο Μπαγκτή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι ο μπαμπάς της αθυροσκλήρωσης. Όπως αυτή διδάσκεται στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζεται σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου. Τι θα του πεις με 48 βραβεία παγκόσμια, θα του πεις ότι εσύ δεν είσαι επιστήμονας, θα του πεις ότι η γνώμη σου δεν έχει βαρύτητα, κι όμως τους βγάλανε τρελούς από το Wikipedia, το Μοντανιέ, τον Ομπελίστα. Ναι. Το μου κάνω παλαβό. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα και να μην εκτανίσταμε. Mm-hmm. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα, το συμπέρασμα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, ποιο είναι? Ακούστε, αυτόν τον Ιωαννίδη που η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια να διαθέτει τέτοιους επιστήμονες στο εξωτερικό, ακούσατε τι είπε? Με απέκλεισαν σιγά σιγά, έκοψαν τους διαδρόμους επαφής μου με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί το ανάγνωσμα το δικό τους. Από την ημέρα που ανέλαβε ο Μητσοτάκης διακυβέρνηση τότε, το μόνο στοίχημα που είχε ήταν η διαχείριση του κορονοϊού. Δεν έκανε και τίποτα άλλο, δεν πρόλαβε. Δηλαδή, δεν το κατηγορούσε. Καλά, και άλλες κρίσεις διαχειρίστηκε. Το μεταναστευτικό πριν τον κορονοϊό. Εντάξει, το μεταναστευτικό υπήρχε και πριν. Εδώ λέω ότι έσκασε τα χέρια του. Ναι. Δηλαδή, από την ώρα που ξεκίνησε, διαχειρίστηκε μια χειροβομβίδα. Δεν τα πήγε καλά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έλεγε ο καημένος Ιωαννίδης, μην κάνετε γενικά lockdown. Κάντε τοπικά lockdown. Προσέξτε αυτό, κάντε εκείνο. Ναι. Δώστε τις σωστές οδηγίες. Βοηθήστε τον κόσμο να μην νοσήσουν. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτής της κατάρας είναι η μεταδοτικότητα. Ναι. Εάν εντυπωσιάζουν με τα νούμερα και εμφανίζουν νεκροί, τι νεκροί βρε μασκαρά. Μέτρα τις χρονιές, το 19, το 20, πόσοι νεκρούς είχε στην Ελλάδα, το 21. Εάν οι αριθμοί δεν αυξάνονται, για ποιους νεκρούς μιλάς? Γιατί χρησιμοποιείς το νούμερο όταν από τα 100 άτομα που τα κουντέζεις, λέμε, που κολλάνε. Όταν από τους 100 οι 95 το περνάνε στο πόδι και από τους 5 οι 3 καταλήγουν στο νοσοκομείο. Και από εκεί βεβαίως υπάρχουν θάνατοι, διότι στην αρχή δεν ήξεραν γιατί πρωτόκολλο να ακολουθήσουν. Τώρα ξέρουν ότι είναι το... Ναι, όλα αυτά όμως, αυτά τα ποσοστά σε 1000 ανθρώπους έχουν αλφα βαρύτητα. Αυτό το ίδιο ποσοστό σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους, άμα πάει 3% στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία κλείσανε. Πάει, κατεβάζω ρολά. Από την άλλη λοιπόν πλευρά, υπάρχει και το επιχείρημα ότι, κοίταξε, αφού στους 100 οι 3 πεθαίνουν, δεν γίνεται εσύ να πηγαίνεις για να κάνεις πειραματικά εμβόλια όπου δεν ξέρεις. Είδατε τι έγινε τώρα με τα ψέματα του FDA και αυτά που αποκαλύφθηκαν από την πίεση της αμερικανικής δικαιοσύνης να αρχίσουν να δίνουν τα πρωτόκολλα προς τα έξω και γίνεται της μουρλής αυτή τη στιγμή. Διότι εκτός από τους θανάτους, οι οποίοι δεν υπολογίζονται ακόμα, εκτός από αυτούς τους θανάτους, έχουν μείνει ανάπηροι εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς μπορείς να παίζεις με τη ζωή, την ποιότητα της ζωής και τη ζωή ανθρώπων, λέγοντάς τους θα το κάνεις με το ζόρι? Όχι, δεν γίνεται έτσι. Θα πληρώσεις. Καλά, δεν υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν βγει τέτοια στοιχεία για εκατομμύρια ανθρώπους. Όχι, έχουν βγει ανάπηρους. Βεβαίως, έχω δικά μου άτομα, δύο, στην οικογένεια. Το ένα δεν έχει χέρια από τους αγκώνες και κάτω και πόδια από τα γόνατα και κάτω. Τι, γιατί δεν τα έχουν αυτά όμως? Ορίστε. Γιατί δεν τα έχουν αυτά, λόγω του εμβολίου? 2 μέρες μετά το εμβόλιο. Ναι. Φυσικά, της Pfizer, εγώ το λέω κιόλας, δεν το κρύβω. Αλλά αυτό. Τι εμφάνισαν, Γιουλέμπαρε σύνδρομο, τι εμφάνισαν? Ναι, αυτό το σύνδρομο είναι. Το οποίο είναι. Και η Pfizer το κάνει και η AstraZeneca το δημιουργεί. Να έρχονται κάθε μέρα, δεν μπορεί σε εσά να μην τηλεφωνάει κανένα. Γιατί στη ζούγκλα γίνεται τη μουρλή. Αν έβγαζα εγώ όλε αυτέ τι καταγγελίε των ανθρώπων οι οποίοι έχουν το Γιουλέμπαρε και διάφορα άλλα. Ναι, εντάξει. Εμένα με πήρανε, να σας πω την αλήθεια, εδώ έχουν πάρει 2-3 άνθρωποι και έχουν πει: α, ξέρω ένα άνθρωπο ο οποίος υπέστη αυτό. Και όταν είπα: δώστε μου όνομα και τηλέφωνο να πάω να διασταυρώσω, πάθανε αβαβά όλοι. Όχι. Εμείς δεν έχουμε αβαβά, διότι έχουμε 4 εκατομμύρια αναγνώστες. Παίρνουν συνεχώς καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστια προβλήματα εξαιτίας του εμβολίου και επίσης προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ορολογίες. Διότι, ακούστε, δεν ξέρω αν είδα. Άρα εσείς λέτε καλύτερα η επαφή με τον κορονοϊό παρά το εμβόλιο, τι λέτε? Όχι, καμία επαφή με τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό δεν παίζεις
Εγώ το πρωί σήμερα έμαθα ότι ο γιος μου είναι θετικός. Ναι. Λοιπόν, δεν παίζεις με τον κορονοϊό, δεν έχει αστεία με τον κορονοϊό, παίρνεις τα μέτρα σου, φροντίζεις 5 πρώτες μέρες αν είσαι εμβολίαστος να ακολουθείς συγκεκριμένο πρωτόκολλο και αν είσαι εμβολιασμένος να ακολουθήσεις δυστυχώς πάλι το ίδιο πρωτόκολλο. Όχι δυστυχώς, γιατί σωστά. Αν είχε ένα δημοσίευμα μιας γιατρός μου, μη ζωή είναι από τη ζούγκλα, μια γυναίκα πολύ μορφωμένη, η οποία... Την είδα. Λοιπόν, εντάξει, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή, όπως αν τη διαβάσετε, μιλάει και για τα ψέματα του FDA και τα πρωτόκολλα τα οποία αρχίζουν τώρα να διακινούνται προς τα έξω εξαιτίας πίεσης της αμερικανικής δικαιοσύνης. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να επιβάλλεις τον άλλον να το κάνει. Όταν υπάρχουν νεκροί και παραπάνω, ούτε μπορείς να πεις τον άλλον δεν θα το κάνει. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το επιλέγει. Τα παραμύθια αυτά, ακούστε, γιατί θέλετε μια ολοκληρωμένη άποψη. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει: πρέπει να φτάσουμε. Έχετε απόλυτη κάλυψη. Θα σωθείτε από το να κάνετε το εμβόλιο. Οκ, okay, τον πιστεύεις. Κάνεις το εμβόλιο. Περνάει λίγος καιρός, δεν έχετε απόλυτη κάλυψη. Πρέπει στους 8 μήνες να κάνεις. Τον πιστεύεις, θα κάνεις. Περνάει λίγος καιρός, δεν φτάνουν οι 8 μήνες. Πρέπει στους 3 μήνες, 4 και έγινε και γιατρός. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται. Μετά, εδώ έγινε γιατρός ο Πετράκος, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Ναι, ο Μητσοτάκης σας πείραξε. Ορίστε, ο Πετράκος. Ναι, μα εγώ, αν κάνει μια ανοησία ενός συνεργάτης μου, δεν τη χρεώνω στο συνεργάτη μου. Τη χρεώνω σε μένα που τον εμπιστεύτηκα. Ναι. Μετά βγαίνει και λέει το 70% όταν εμβολιαστεί θα έχουμε τείχος ανοσίας. Τώρα βγαίνει, λέει, δεν φτάνει το 70, πρέπει να φτάσουμε το 90. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω τώρα. Όταν εμβολιαστεί το 90%, όχι, πρέπει να πάμε στο 110. Αλλάζει κλίμα και μετά από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται επειδή εσύ στήριξες όλους τις ελπίδες στο να ξαναβγείς, να σε ξαναψηφίσουν πάνω στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, να λες τσακλαμάρες, να πιέζεις τον κόσμο, να γίνεις εριστικός, να διχάζεις τον κόσμο. Πάντως, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, μου επιτρέπετε, επειδή εγώ πέρασα Γκουλαμπαρέ, όχι από το εμβόλιο όμως, το 18, πριν έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό, από ίωση. Οπότε αυτό που λένε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, απλά αυτό που λένε τώρα είναι ότι για παράδειγμα μπορείς να το πάθεις αν προσβληθείς από την ίωση. Γιατί για παράδειγμα είναι ένας ιός που δεν ξέρεις που θα σε χτυπήσει. Μπορεί να σου προκαλέσει. Σαφώς. Και από την ίωση μπορείς να το πάθεις και από το εμβόλιο μπορείς να το πάθεις. Όχι από το εμβόλιο αυτό το συγκεκριμένο τώρα. Μπορούσες να το πάθεις, τι να σας πω. Εγώ όταν πήγα στο νοσοκομείο με ρώτησαν αν είχα εμβολιαστεί. Της γρήπης τότε. Από το σύνδρομο Μπαρέ υποφέρουν άνθρωποι χιλιάδες πλέον. Λόγω του εμβολίου. Τι μου λέτε, μήπως επειδή γίνεται μαζικά, γι' αυτό σας ρωτάω και έχουμε και μαζικά αυτά τα φαινόμενα, γιατί υπήρχε πάντα. Το λέει ο κατασκευαστής του ότι δημιουργεί αυτά τα θέματα. Για AstraZeneca και Johnson. Ναι. Ναι. Όχι για τα mRNA. Δεν ξέρω. Από το mRNA ο δικός μου άνθρωπος δεν έχει χέρια και πόδια. Α, ναι, από το Pfizer είπατε. Μα τι σας λέω τόση ώρα. Έχω δικό μου, δική μου περίπτωση. Μάλιστα. Αλλά. Δεν είναι το κριτήριο αν θα είναι ο αδερφός μου ή πεθερά μου. Ναι. Πάντως η πίεση... Το κριτήριο είναι ένα. Καμία ιατρική πράξη δεν γίνεται με το ζόρι. Λοιπόν, αυτοί που τα κάνουν είναι κατάπτυστοι. Η πίεση στο σύστημα υγείας όμως δεν πρέπει να. Γιατί προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε ένα σύστημα υγείας με συγκεκριμένες ενοχές και τις ξέρουμε. Στην Ελλάδα ζούμε όλοι... Και τις ξέρουμε τις αντοχές του συστήματος υγείας και του πόσα πράγματα χρειάζεται να αλλάξουν για να ορθοποδήσει αυτό, για να αλλάξει επίπεδο που λέμε τώρα του σύστημα υγείας. Σε αυτό εδώ πέρα τώρα δεν πρέπει να προστατέψουμε αυτή την πίεση, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός μεθ όχι οι άνθρωποι με COVID και οι άνθρωποι από τροχαίο θα βρίσκονται εκτός μεθ. Σωστά. Ακούστε λοιπόν. Πριν τον κορονοϊό, ναι. Κάθε μήνα είχα 5 ανθρώπους που με παρακαλούσαν να τους βρω εντατική. Σύμφωνοι. Άντε λοιπόν τώρα μας δουλεύουν, ήδη δημιούργησαν αυτό το σύστημα υγείας και το έχουν ο κύριος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή δεν θα ψάξουμε να βρούμε τις ευθύνες. Πρέπει να τα ακούσετε. Φώναζε να μειωθεί το προσωπικό το υγειονομικό. Ναι. Και τώρα παριστάνει το Μωυσή. Συγγνώμη, γιατί ταιριάζει και με το επώνυμο. Το ξέρω, έχουμε θέμα με αυτό εδώ και καιρό. Δεν... Λοιπόν, αλλά είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι. Ακούστε, ναι. Στον πλανήτη υποβαθμίστηκε το υγειονομικό σύστημα όλων των κρατών επί τούτου. Ναι. Και γι' αυτό οφείλεται στους φαρμακοβιομήχανους οι οποίοι περιστάνουν την αθώα περιστερά αυτή τη στιγμή για τους σωτήρες.
εάν υπήρχε υγειονομικό σύστημα, η Αμερικανίδα που τι έκανε. Ναι. Στρατόπεδα αντίσκηνα, καράβια, mm-hmm. αλλά αντέδρασαν αμέσως. Είναι Αμερικανοί όμως. Δεν άφησαν το λαό τους έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ, οι Κινέζοι, ναι. Γιατί τώρα έχουν φτάσει σχεδόν στο μηδέν. Δηλαδή, οι Κινέζοι τι είναι. Οι συνθήκες υγιεινές στην Κίνα, μα πάτε. Καλά, περιμένουμε. Έχει πράγμα να κάνει αυτό το κύκλο, γιατί και εδώ και σε άλλα μέρη του κόσμου φτάσαν στο μηδέν και ξαναφούντωσαν μετά. Εμένα, φίλοι μου, επιστήμονες σοβαροί μου λένε ότι είναι η κορύφωση τώρα. Να σα δώσω και μια. Μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι. Πρόκειται περί κορύφωσης και ότι μέχρι τον Απρίλιο τα πράγματα θα έχουν πάει σε ενδυμικό, σε ενδυμική κατάσταση και όχι σε πανδημία. Επομένως, ας το δούμε λίγο θετικά το πράγμα. Το θέμα είναι, ξέρετε τι είναι το αστείο, mm-hmm. ότι όλοι αυτοί οι καραγιοζοπαίκτες θα βγουν τότε να πούν «Α, εμείς τους σώσαμε τα εμβόλια». Ωραία. Επειδή πρέπει να διακόψουμε, δεν έχουμε... Αγαπητέ συνάδελφοι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω έτσι συναδελφικά αν έχεις κανένα νέο από τον Γιώργο τον Τράγκα που είναι σε τι κατάσταση. Είναι στα μαζί του. Mm-hmm. Αφού μιλάμε από το τηλέφωνο, καταλαβαίνετε ότι πάει καλά. Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι. Επομένως, ναι, δεν είναι. Προληπτικά περισσότερο mm-hmm. πήγε, επειδή ο Γιώργος έχει το εξής πρόβλημα. Mm-hmm. Εντάξει, πολιτικά δεν έχω καμιά σχέση μαζί, το ξέρω. Όχι, το ναι, σεβαστό. Απλά ξέρω, είστε της ίδιας γενιάς και είναι λογικό. Και εγώ με ανθρώπους που μπορεί να έχω χίλια μίλια απόσταση ιδεολογικά, μιλάμε. Την καλημέρα μας την έχουμε, προς Θεού. Εγώ είμαι μια γενιά πριν τον Τράγκα. Άνθρωποι είμαστε. Εντάξει. Συγγνώμη, μετά τον Τράγκα. Ναι, σωστό, σωστό. Είναι μεγαλύτερος. Σωστό, σωστό, σωστό. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος ο Τράγκας είχε μια σπάνια αλλεργία. Από μικρός δεν μπορούσε να κάνει κανένα εμβόλιο, είτε είχε παιδικό διαβήτη, είχε mm-hmm. και την αλλεργία mm-hmm. και δεν μπορούσε να κάνει ούτε το. Δεν ήταν επιλογή του να μην κάνει το εμβόλιο. Καταλάβατε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Βεβαίως ήταν εναντίον της υποχρεωτικότητας. Και κάποιοι του πονηρού το χρησιμοποιούν αυτό για να πούνε ότι ήταν άλλη βλακεία αυτή. Εντάξει, δίνει ότι φλερτάρει. Ότι φλερτάρει με τους αντιεμβολιαστές, φλερτάρει τώρα εδώ που τα λέμε με τον Πετράκο έχει δίπλα του. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και ο Βασιλακόπουλος λέει για μένα ότι είμαι αρχηγός των αντιεμβολιαστών και εγώ λέω ότι είναι αρχηγός της γελοιότητας σε αυτόν τον τόπο. Τι να ναι, κάνω, εντάξει τώρα. Δηλαδή μπορώ όμως... με τον κάθε... Είπαμε. Μην μου ανοίγετε το στόμα. Εντάξει. Πρωί-πρωί. Δηλαδή, ναι, να μην αργήσουμε γιατί όχι, έχουμε και. Είναι διάχυτη η γελιότητα ραδιοφωνικό χρόνο. Οι αριθμοί μετράνε. Μάλιστα. Ακούστε, η Ελλάδα έχει τους περισσότερους νεκρούς. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει τους περισσότερους νεκρούς. Σε αναλογία πληθυσμού. Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κακή διαχείριση. Τι διάλογο, πεθαίνουν οι Έλληνες πιο εύκολα από τους Γάλλους και τους Ιταλούς. Καλά, λάθη στη διαχείριση έχουν γίνει αρκετά, όχι λίγα. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.